Τελευταία σύνοδος κορυφής για το 2016 για τους ηγέτες των 28, με όλα τα κρίσιμα θέματα που απασχόλησαν την Ευρώπη κατά τη διάρκεια της χρονιάς να βρίσκονται στο μενού. Μεταναστευτικό, ασφάλεια, ευρωπαϊκή άμυνα αλλά και Brexit θα συζητηθούν. Το ανθρωπιστικό τελεσίγραφο είναι να απαιτήσουμε ο πληθυσμός που κινδυνεύει να εχμαλωτιστεί να μπορέσει να διαφύγει από το χαλέπι και να ανοίξει ένας ανθρωπιστικός διάδρομος. Στις επόμενες ώρες, αν δεν γίνουν προσπάθειες, τονίζω ότι τα καθεστώτα που υποστηρίζουν τον Μπασάρ αλ-Άσαντ θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για αυτή την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση για τους πολίτες. Απευθύνομαι συνεχώς στη Ρωσία. Η Ρωσία αναλαμβάνει δεσμεύσεις που δεν τηρεί και είναι ώρα να φτάσουμε σε μια εκεχηρία. Για τον πρόεδρο της Γαλλίας, η διευθέτηση της κατάστασης στη Συρία αποτελεί προτεραιότητα, ενώ και η Άγγελα Μέρκελ εστιάζει στην ανάγκη δημιουργίας συνεργασιών για να αναχαιτιστούν οι μεταναστευτικές ροές. Έχουμε καταλήξει, και αυτό αφορά όλες τις συνεργασίες για το μεταναστευτικό, ότι η ανάπτυξη, η ασφάλεια και η μάχη κατά της διακίνησης ανθρώπων πρέπει να είναι αλληλένδετες, ώστε άνθρωποι να μην κινδυνεύουν. Για την Πρωθυπουργό της Βρετανίας Τερέζα Μέι έχει ήδη ξεκινήσει μια μακρά διαδικασία που θα καταλήξει με την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ενεργοποιήσουμε το άρθρο 50 και θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις μέχρι το τέλος του προσεχούς Μαρτίου. Είναι το σωστό και οι υπόλοιποι ηγέτες να προετοιμαστούν για τις διαπραγματεύσεις όπως και εμείς. Θα φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουμε αυτό να γίνει ομαλά, κάτι που είναι προς το δικό μας συμφέρον αλλά και προς το συμφέρον της υπόλοιπης Ευρώπης. Ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής, δήλωσε πως είναι ώρα να έχουμε μια διέξοδο χωρίς εκβιασμούς και με σεβασμό στην κυριαρχία κάθε χώρας.